κύριε Τσακαλώτα. Όχι, νομίζω ότι είναι ξεπερασμένο. Καλημέρα σα. Καλημέρα, κύριε Τσακαλώτα. Ο κύριο Χατζη Νικόλα και ο κύριο Ζαχαρό παραμένουν μαζί οι συνάδελφοι. Οι οποίοι θα μα βοηθήσουν. Τι κάνετε? Καλά. Κάπω πιο ήρεμο. Αυτό τώρα που... μπορείτε να δείτε και τη Σκάρλετ Γιόχανσον. Ακριβώς. Και την οικογένειά μου πρώτα. Την οικογένειά σας πάνω απ' όλα. Και μετά τη Σκάρλετ. Και μετά τη Σκάρλετ. Για να γίνει και αυτό τώρα. Αυτό που κουράζει, μου είχε πει ένας καθηγητής μου, κύριε Παπαδάκη, δεν είναι οι ώρες δουλειά, είναι η ευθύνη. Και είναι μεγάλη ευθύνη να είσαι πάνω στο Υπουργείο Οικονομικών. Είσαστε υπέρ της άποψης του πρώην Προέδρου της Βουλής, του κύριου Βούτση? Δεν είμαστε έτοιμοι να πάρει ευθύνη να πάρει. Ενώ είχαμε στα χαρτιά, είμαστε έτοιμοι, όταν αναλάβαμε την εξουσία, δεν είχαμε φτιάξει ένα σχέδιο για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε τις απόψεις μας. Είναι μια αυτοκριτική. Η αλήθεια είναι κάπου στη μέση. Δηλαδή, είχαμε και σχέδια, είχαμε και συζητήσεις. Είναι σοβαρή η αυτοκριτική. Είναι, κοιτάξτε, όταν ένα κόμμα ήταν 3%, το 12% πήγε στο 17% και μετά στο 27% και μετά από 2,5 χρόνια έφτασε αυτό, είχε και έλλειψη και εμπειρίας. Μόνο ο κύριος Δραγασάκης, νομίζω, ήταν υπουργός ποτέ ξανά. Είχε και έλλειψη στελεχών. Παρακαλώ. Που είχαν εμπειρία. Είχαμε και προγράμματα, είχαμε και σχέδιο, αλλά είναι προφανές ότι είχαμε και ελλείμματα. Άρα δεν αναφερόμαστε στη δήλωση του κύριου Βούτση, γιατί ο κόσμος δεν είναι υποχρεωμένος να το ξέρει, καλοί μου συνάδελφοι, ότι δεν είμαστε έτοιμοι να αναλάβουμε την εξουσία. Αυτό είναι το 2015. Όμως από την άλλη πλευρά, θα πρέπει να πούμε και του στραβού το δίκιο. Ότι εσείς ζητήσατε από τον κόσμο, έστω και αν είσαστε στο 3%, να σας ψηφίσει, λέγοντας ότι έχετε και τις λύσεις. Μα κοιτάξτε, θυμάστε ποια ήταν η κατάσταση το 2012, το 2013, το 2014. Τα βλέπαμε, θυμάστε τον κόσμο που έπαιρνε φαγητό από τα σκουπίδια. Θυμάστε πόσο ήταν η ανεργία. Θυμάστε η ανθρωπιστική κρίση είχαμε. Τι να λέγαμε στον κόσμο, ότι δεν είμαστε έτοιμοι? Πάντα υπάρχει ένα βολονταριστικό κομμάτι στην πολιτική. Όταν πιέζεσαι από τον ίδιο τον κόσμο, καταλαβαίνεις τη δυσκολία που υπάρχει και πρέπει να βοηθήσεις. Δεν μπορεί να του πεις, δεν μπορεί να περιμένεις τη τέλεια στιγμή. Η τέλεια στιγμή δεν θα έρθει ποτέ. Αν σας ζήταγα να κάνετε εσείς αυτοκριτική, που είχατε και το βάρος της οικονομικής πολιτικής της κυβέρνησης, κακά τα ψέματα, εσείς τα είχατε. Βέβαια, συλλογικά λειτουργούσατε, έτσι. Αλλά... δεν το έχουν καταλάβει όλο αυτό. Βέβαια, είχε φανεί σε ορισμένες περιπτώσεις ότι έχετε μια άλλη διαφορετική αντίληψη και προσέγγιση. Σας είχαν βγάλει ότι είσαστε σε διαφωνία με την κυβέρνηση σε ορισμένους τομείς. Η σπόντα η προηγούμενη ήταν για το κύριο Βαρουφάκη και το έργο που μιλάγαμε πριν αρχίσει το έργο. Δεν ήταν για τα υπόλοιπα μέρη της κυβέρνησης. Βεβαίως. Αν κάνατε την αυτοκριτική σας, τι δεν πήγε καλά και ο κόσμος ψήφισε Νέα Δημοκρατία και καταψήφισε το ΣΥΡΙΖΑ? Κοιτάξτε, πολλά πράγματα θα μπορούσαμε να κάνουμε καλύτερα, αλλά δεν ξέρω πόσο θα μπορούσαμε να κάνουμε πάρα πολύ περισσότερα τα πράγματα. Μην ξεχνάτε ότι 4 χρόνια ήμασταν, τα 3 ήταν μέσα σε μνημόνιο. Οπότε υπήρχαν κάποιους περιορισμούς. Το οποίο τρίτο μνημόνιο ψηφίσατε εσείς. Ναι, μην ξεχνάτε επίσης. Εγώ δεν το περίμενα ποτέ, κύριε Τσακαλώτο. Εγώ σας ξέρω και σας εκτιμώ και το ξέρετε. Και θεωρώ ότι είσαστε από τα αριστερά στελέχη της κυβέρνησης. Γιατί εδώ που τα λέμε τώρα, μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ και οι συνεργασίες και με τους ανεξάρτητους Έλληνες, με τις αφήξεις που είχαμε από άλλους χώρους, συγγενείς ή εντολώς άσχετους ιδεολογικά από το δικό σας, εγώ πίστευα ότι είσαστε ένας βαθιά αριστερός άνθρωπος. Δεν συμβιβάζονται αυτά τα οποία έγιναν, που λέτε υποχρεωθήκαμε για να σώσουμε την Ελλάδα, με την αριστερή σας ιδεολογία? Ίσα-ίσα, η αριστερά, νομίζω στο είπα πρώτος, στο δικό σας το πρόγραμμα, αμέσως μετά από το συμβασμό του 2015, για τον κύριο στην Πρέβεζα που μου είπε, αν θεωρείς, Ευκλήδη, ότι θα σε ψηφίσουμε όταν η ανεργία είναι στο 3% και η ανάπτυξη είναι στο 4%, και τώρα θα μας πεις ότι φεύγεις γιατί η ανεργία είναι στο 27% και δεν έχουμε ανάπτυξη, ξέχασέ το. Η αριστερά πρέπει, οφείλει και δεν επιλέγει τις στιγμές που θα είναι στην εξουσία. Δεν το επιλέγει. Αυταπάτες είχε η αριστερά. Βεβαίως, πάντα έχεις αυταπάτες. Πάντα έχεις ελπίδα ότι κάποια πράγματα είναι πιο εύκολα. Πάντα έχεις την ελπίδα ότι ξέρεις βέβαια ότι οι συσχετισμοί είναι εναντίον σου, αλλά μπορείς να τις αλλάξεις. Και καλείς και τον κόσμο να σε βοηθήσει. Αυτά για να τις αλλάξεις. Δημιουργήσατε και πολύ μεγάλες προσδοκίες στον κόσμο, κύριε Τσακαλώτο.
Δεν νομίζω, αυτό δεν συμφωνώ εντελώς αυτό. Γιατί είμαστε... Οι προσδοκίες ήταν πριν από τις εκλογές. Δεν νομίζω ότι... Από τη στιγμή ήταν, που ήρθατε στην εξουσία, ήταν τόσο, χάλια τα πράγματα. Νομίζω πραγματικά ο κόσμος έχει ξεχάσει. Ο κόσμος έχει δύο πράγματα. Το ένα που είναι λίγο άδικο και το άλλο που το δικαιολογώ. Να πω ποιο το... Πρώτα πιο δικαιολογώ, γιατί έχει σχέση με την προηγούμενη ερώτηση. Γιατί δεν μας εκτίμησε ο κόσμος στις εκλογές τώρα του καλοκαιριού. Γιατί ο κόσμος κρίνει όχι με τη βελτίωση που είχε σε 2-3 χρόνια, αλλά με σχέση τις ανάγκες που έχει τώρα και πώς εξυπηρετούνται. Mm-hmm. Και παρόλο που γίνανε πράγματα στα 3-4 χρόνια, οι ανάγκες των πολλών ανθρώπων είναι ακόμα πολύ μεγάλες για να ικανοποιηθούν. Δεσμευτήκατε για ένα τεράστιο πλεώνασμα, το οποίο κι εσείς. Με τις οικονομικές σας, επιστημονικές σας γνώσεις, πέρα από την ιδεολογική προσέγγιση, θα θεωρήσετε ότι είναι δυσθεώρατο. Ναι, αλλά είχαμε στρατηγική πώς να το αντιμετωπίσουμε αυτό. Ναι, δεσμευθήκαμε και να μειώσουμε και τις συντάξεις. Δεν το κάναμε. Δεσμευθήκαμε και να μειώσουμε το αφορολόγητο. Δεν το κάναμε. Είχαμε σχέδιο. Δεσμευθήκανε για τις συντάξεις. Ανακοινώσαμε στο Ζάπιο λίγο πριν από το Πάσχα, λίγο μετά από το Πάσχα. Πώς μπορεί η πρώτη στρατηγική να μειωθεί από 3,5 στα 2,5, που ήταν μια στρατηγική εντολώς εύλογη, γιατί και οι συντάξεις μειώθηκαν. Όχι. Τώρα λέμε για το συμβασμό των. Μειώθηκαν, το λέει και το Συμβούλιο Επικρατείας. Από 14 μειώσεις, 2 ήταν οι δικές μας και πολύ λιγότερες από τις σε βάρος. Οπότε θα ξεχάσω το παρελθόν. Αλλά με ρωτάτε για το πλεώνασμα. Ναι. Για το στόχο για το πλεώνασμα. Με ρωτάτε τι ήταν μεγάλο. Και σας απαντάω. Ήταν μεγάλο, αλλά όπως είχαμε στρατηγική να μην μειωθούν οι συντάξεις μετά από το Eurogroup της Μάλτα του 2017. Μήπως ήταν εύκολη η στρατηγική σας. Δηλαδή τι. Για να έχω αυτό το πλεώνασμα, τι πρέπει να κάνω. Πρέπει να έχω έσοδα. Και για να έχω έσοδα, θα πρέπει να τα πάρω από ποιους. Ναι, αλλά από αυτούς που εύκολα, προσέξτε με, ανεξάρτητα από τη στρατηγική σας, από αυτούς που είναι εύκολα να τα βρω. Ποιοι είναι αυτοί. Μισθωτοί, συνταξιούχοι, μεσαία τάξη. Την οποία ομολογήσατε ότι ναι, χτυπάω τη μεσαία τάξη, για να σώσω την οικονομία. Έχει ομολογήσει και κάτι άλλο, αν μου επιτρέπεις, Γιώργο. Ναι, αλλά πάλι ξεχνάτε που ήμασταν το 14 και το 15. Το ξεχνάτε. Θα το πω στο τέλος. Όχι, καθόλου. Πόσο χάλια τα πράγματα ήταν και ότι έπρεπε να έχουμε προτεραιότητες. Δεν ήταν ότι δεν ξύπνησε ο Τσάρος που λέτε εσείς μια μέρα και λέει θα χτυπήσουμε τη μεσαία τάξη. Δεν έγινε έτσι. Είμαστε μια οικονομία που ήταν πουθενά. Είχαμε μια ανθρωπιστική κρίση. Για την οποία όμως λέγατε ότι έχετε λύσεις οι οποίες δεν ήταν αυτές. Που υποχρεωθήκατε να πάρετε. Φταίει ο Βαρουφάκης, δεν φταίει ο Βαρουφάκης. Γιώργο, φταίει το εξάμεινο του Βαρουφάκης. Επίτρεψε μου να θυμίσω κάτι. Δεν φοράει τον Νικολάου αυτό. Επίτρεψε μου να θυμίσω κάτι, Γιώργο. Περνάτε πολύ έχουν εύκολα ομολογήσει... τη στρατηγική δεν που είχαμε. Σε κάθε συμβασμό είχαμε στρατηγική πώς θα το αντιμετωπίσουμε. Και για τον Φρονάσμα. Θα το πω απλώς. Έχετε ομολογήσει σαν κυβέρνηση ότι ήταν ιδεολογική επιλογή το να κατευθυνθείτε στη μεσαία τάξη. Θα ρωτούσα όμως γιατί αυτά είναι περασμένα. Είπαμε, ήταν επιλογή να αρχίσουμε με την ανθρωπιστική κρίση, γιατί δεν μπορούμε να φανταστούμε οποιαδήποτε κοινωνική αριστερά που όταν υπάρχει ανθρωπιστική κρίση δεν αρχίζει με αυτό. Αυτό είναι τελείως διαφορετικό από αυτό που είπατε. Ωραία. Εσείς είπατε ότι ήταν ιδεολογική... Δεν είναι η ώρα να δούμε το βίντεο, γιατί θα διαφωνούμε τώρα επί ενός βίντεο που δεν βλέπουμε. Οπότε ας το αφήσουμε για την θεωρείτε ότι δεν είναι δηλαδή, χρέος. Ασχέτως τι λέει το βίντεο. Δεν είναι χρέος της αριστεράς όταν ο κόσμος δεν έχει να φάει, όταν υπάρχει ανθρωπιστική κρίση να αρχίζει με αυτό. Είναι ή δεν έχετε είναι. Έχετε κάνει τρεις παραδοχές, τις οποίες θα πρέπει τώρα να τις αντικρούσω και θα φάμε όλη την ώρα. Δεν έχει νόημα. Θέλω να κάνω μια ερώτηση όμως που έχει σχέση με το τώρα. Κύριε Σίδημιν, θα κάνεις ερώτηση. Σας ακούω αρκετές μέρες τώρα να λέτε ότι είχαμε επεξεργαστεί το θέμα των τραπεζών, το σχέδιο αυτό των τραπεζών το είχαμε επεξεργαστεί. Είχαμε ετοιμάσει την ελληνική οικονομία για να χαμηλώσουν τα επιτόκια. Στην πραγματικότητα, αν κάποιος πιστέψει ακριβώς αυτά που λέτε, είναι σαν να ήρθε η Νέα Δημοκρατία και να κόβει τα όριμα φρούτα από το δέντρο που φυτέψατε. Γιατί δεν περιμένατε λίγο ακόμα, όταν ξέρατε ότι είναι τόσο ρόδινα όλα μπροστά σας, υποθέτω ότι και εκλογικά θα ήταν κέρδος για σας να έχετε χαμηλά επιτόκια πριν την κάλπη και να έχετε μα και λύσει το θέμα των τραπεζών. Μα είχαμε χαμηλά επιτόκια. Τώρα θυμηθείτε τι είχαμε το Μάιο και θυμηθείτε τι είχαμε προχθές. Χαμηλά επιτόκια. Μέχρι αρνητικό είχαμε προχθές στα έντοκα. Ναι, τώρα όμως κάνετε πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή τώρα συγκρίνετε τα έντοκα επιτόκια με αυτό που καταλαβαίνει ο. Ας συγκρίνουμε τα έντοκα με τα έντοκα και πάλι είχαμε αρνητικό, δεν είχαμε ποτέ ξανά. Γιατί δεν περιμένατε, αυτό είναι το ερώτημα. Δεν ξέρω, πάντα υπάρχει μια επιλογή. Τώρα, τι Ιούλιος και Οκτώβριος είναι τόσο, δηλαδή με την εμπειρία σας στην Ελλάδα τα τελευταία 40 χρόνια. Με τη δική όταν έπρεπε να γίνουν οι εκλογές Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, είναι πρόωρες εκλογές τον Ιούλιο. Με τη δική σας εμπειρία, αν είχατε πάει στις εκλογές με επιτόκιο κοντά στο 1,5% στα δεκαετή και με λύση το θέμα των τραπεζών και με το ελληνικό να παίρνει μπροστά, γιατί ήταν θέμα 2 εβδομάδων. Σε κάθε πρόταση που βάζετε,
και να κάνετε δύσκολη την ερώτηση, βάζετε 15 θέσεις. Δεν θα λυνόταν. Ναι, αλλά δεν είναι ερώτηση αυτό. Ότι δεν θα λυνόταν όλα τα προβλήματα των τραπεζών. Είχαμε επεξεργαστεί μια στρατηγική για τις τράπεζες. Είχαμε κάνει τις πρώτες συζητήσεις με τη Διεύθυνση Ανταγωνισμού. Και αυτό είναι σε μια εξέλιξη. Θα πάρει πολλά χρόνια να λυθεί το πρόβλημα των τραπεζών. Πολλά χρόνια. Άρα δεν θα άλλαζε μεταξύ το που είναι η ερώτησή σας μέχρι τον Ιούλιο και τον Οκτώβριο. Νομοτελειακά, επειδή δεν προλάβατε, ο κόσμος δεν είδε τις αλλαγές αυτές και δικαιολογημένα ψήφισε τη Νέα Δημοκρατία να έρθει στην εξουσία. Όχι, ο κόσμος έχει την άποψη ότι συγκρίνει την κατάσταση που είναι τώρα με τις ανάγκες που έχει και όχι την κατάσταση που έχει τώρα με που ήταν πριν από ένα χρόνο, πριν από δύο χρόνια. Και αυτό το θεωρώ λογικό. Μια παρατήρηση για ένα φίλο μας αριστερό, τον είπα τον άνθρωπο, τον έβρισα. Και νομίζω ότι όταν του λέω ότι είναι αριστερός, χαίρεται να τα ακούει. Δεν έχει, έτσι. Έτσι δεν είναι, κύριε Τσακαλώ. Αριστερός ή δεξιός, πάντως αυτό που έκανε στην πραγματικότητα ήταν κράτησε τη χώρα σε μια κατάσταση κανονικότητας μετά από μια παλαβή κατάσταση. Οπότε αυτό δεν ξέρω αν έχει πρόσημο ιδεολογικό. Αυτό έχει πρόσημο απλώς ρεαλισμού. Έχει πρόσημο όμως να αρχίσεις με την ανθρωπιστική κρίση. Έχει ναι, πρόσημο εντάξει, να επιστρέψεις στις συλλογικές συμβάσεις. Έχει πρόσημο είναι να αυξήσεις το... Έχει πρόσημο να αυξήσεις το κατώτατο μισθό. Έχει πρόσημο να στέλνεις το ΣΕΠΕ σε επιχειρήσεις να δουν αν ελέγχουν τις ώρες εργασίας. Αυτό δεν είναι πρόσημο. Όλες οι κυβέρνησεις αυτό πρέπει να κάνουν. Όχι, και το κάνουν. Παρ' όλα αυτά. Γιατί έχουν άλλες προτεραιότητες. Άρα έχει πρόσημο. Για να δω τι ερώτηση θα κάνεις τώρα. Εγώ είμαι υπολίσκος γιατί σου έχω εμπιστοσύνη. Ξέρω ότι θα. Την ερώτησή σου. Εγώ, δύο πράγματα και μία ερώτηση. Το πρώτο, επειδή γίνεται πάρα πολύ συχνά, επιχειρείται να αποδοθεί το τερατώδες αυτό πλεόνασμα, υπερπλεόνασμα τα προηγούμενα χρόνια σε μία ιδεολογία, παύλα ιδεοληψία της προηγούμενης κυβέρνησης. Τα πράγματα ο κόσμος πρέπει να τα γνωρίζει. Είναι αποτέλεσμα του τρίτου μνημονίου. Τον περίφημο κοντισιονάλ της που ήρθαν και επικάτησαν πάνω στα προηγούμενα, στο δεύτερο, κανένας στο πρώτο και στο επικυρωμένο μνημόνιο. Είναι το πιο σωστό. Και απόδειξη είναι ότι. Και να συμφωνήσουμε χαμηλότερα από τις προηγούμενες. Και απόδειξη είναι ότι και αυτή. Και η απόδειξη είναι ότι και αυτή τη χρονιά θα παράγουμε πάλι ένα υπερπλέον, παρότι η κυβέρνηση άλλαξε, αλλά τα μέτρα μένουν. Όσο για την απόφαση εδώ του συναδέλφου μου, για την απόφαση να επισπευτούν οι εκλογές, μα ήταν αυτονόητο ότι ο Πρωθυπουργός και οποιοδήποτε Πρωθυπουργός, λογικός Πρωθυπουργός, αυτό θα έκανε. Όταν χάνεις ευρωεκλογές με 10 μονάδες, δεν μπορείς να συνεχίσεις. Λυπάμαι που σας το λέω. Η επιλογή είναι να πας σε εκλογές. Εγώ έτσι αντιλαμβάνομαι. Από τις ευρωεκλογές. Η πληροφόρηση που είχε το Μαξίμου και δεν ξέρω αν την είχε και ο κύριος Ευκλής Τσακαλώτος ήταν ότι είναι μπροστά στις μετρήσεις. Και ότι τις εκλογές θα τις κερδίσουν. Κάνω λάθος. Και η στρατηγική με την οποία πήγαν την Κάνη θα το γυρίσουν. Πεζόταν το μέγεθος της διαφοράς. Δηλαδή από αυτά που είχα δει εγώ, από 2 μέχρι 7. Εγώ είμαι σε θέση, επειδή κάνω το πολιτικό και κυβερνητικό ρεπορτάζ σε χρόνια, ξέρω πάρα πολύ καλά πώς ήταν η κατάσταση εκείνη την περίοδο. Λέω απλά ότι το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών επέβαλε σε κάθε λογικό πολιτικό σόφρονα πολιτικό να πάει σε εκλογές. Πάμε για την ερώτηση τώρα. Εγώ θα αφήσω το παρελθόν. Αποτιμήθηκε ο κόσμος, μπορεί να το αποτιμήσει, μπορεί να μιλάμε όλες για το παρελθόν. Πάμε τώρα στην ουσία, στο παρόν. Ξέραμε από το ρεπορτάζ ότι το έλλειμμα του προϋπολογισμού για το 2020, τουλάχιστον πλευρά των Βρυξελών, προσεγγίζονταν περίπου στα 900 εκατομμύρια ευρώ, περίπου στο 1 δις. Μαθαίνουμε χθες προχθές ότι αυτή η διαφορά έχει μηδενιστεί. Και θα το δούμε στον προϋπολογισμό που θα έρθει και θα κατευθύνει στις Βρυξέλλες. Το ερώτημά μου είναι πάρα πολύ απλό, διότι εγώ έχω ένα κενό εκεί. Πώς είναι δυνατό να μειωθεί μια διαφορά περίπου στο 1 δις και το προσχέδιο του προϋπολογισμού με τον προϋπολογισμό που θα σήμερα στις Βρυξέλλες να είναι περίπου ίδιο, γιατί αυτό διαβάζουμε από το ρεπορτάζ. Δεν μπορεί να διαβάζει. Από την εμπειρία σας ρωτάω, γίνεται αυτό? Κοιτάξτε, γίνεται αν κάνεις κάποιες υποθέσεις. Αν υποθέσεις ότι θα πάρεις 600 εκατομμύρια από τις ηλεκτρονικές πληρωμές που θα δώσεις κίνητρο ο κόσμος να πληρώνει περισσότερο. Αν κάνεις υπόθεση ότι η ανάπτυξη θα είναι 2,8 και όχι ότι λένε όλοι οι διεθνείς οργανισμοί ότι θα είναι γύρω στο 2, αν κάνεις και 3-4 άλλες υποθέσεις, μπορεί να κλείσει το κοινό. Ναι. Κενό. Το θέμα είναι αν θα είναι πιστευτό αυτό. Ούτε αυτό μας ενδιαφέρει στην ουσία. Στην ουσία μας ενδιαφέρει αν θα βγει στην πράξη. Ναι, γιατί η εμπειρία από όλες τις άλλες δεξιές κυβερνήσεις ανά τον κόσμο είναι ότι κάνουν προϋπολογισμό που ξέρουν ότι δεν θα τους βγει. Και εδώ είμαστε μετά να κλείσουμε στο τέλος, να κόψουμε κοινωνικές δαπάνες. Ναι, αφήστε πως θα τελειώσει, γιατί έχει σημασία παρακαλώ, αυτό. Παρακαλώ, γιατί αυτό είναι το σημαντικότερο. Το ζουμί είναι ότι και ο Τραμπ και οι δεξιές κυβερνήσεις στη Βρετανία και στη Γαλλία αυτό κάνανε παραδοσιακά. Κάνανε ένα προϋπολογισμό και ήταν win-win.
αν τους έβγαινε, λέγανε μπράβο, είδατε, είμαστε καλοί, οι ήθια κυρίες. Αν δεν τους έβγαινε, τι κάνανε, κόβανε κοινωνικές παροχές. Και συνεχίζω. Άρα, εδώ όμως. Άρα θέλουμε εδώ να ξέρουμε ότι δεν είναι μόνο αν θα το δεχτεί οι Βρυξέλλες, που ήταν πιο πολύ η ερώτησή σας, αν κατάλαβα καλά. Ναι. Πώς θα κλειστεί. Μας ενδιαφέρει και η εξουσία. Αυτός ο προπολογισμός θα βγει. Και αν βγει, αν δεν βγει, ποιος θα το πληρώσει. Μισό λεπτό. Οι υποθέσεις σε μένα μου φαίνονται, να το πω βρετανικά, θαραλέες. Μισό λεπτό όμως. Παρόλα αυτά, έχουμε ανακοίνωση ότι θα δοθεί κοινωνικό μέρισμα. Για ένα φίλο μας λέει, έχετε ακούσει κάτι για κοινωνικό μέρισμα. Αν ξυπνήσατε τώρα εσείς και δεν τα ακούσατε, το αυτό αφορά το φετινό προϋπολογισμό όμως. Κοινωνικό μέρισμα. Γιώργο, ότι θα το 19 αφορά. Ότι θα δοθεί το τέλος του. Και αν δεν απατώμα, κύριο Πέτσιμε, θα δίνεται για κάθε χρόνο. Θα ορθά, κατά τη γνώμη μου. Σωστά πράττει η κυβέρνηση. Εσείς δεν θυμάστε ποτέ να λέγανε η Νέα Δημοκρατία πριν από τις εκλογές ότι αυτά είναι δωράκια, φιλοδωρήματα και δεν χρειάζονται αυτά. Όχι μόνο το λέγανε. Όχι μόνο το λέγανε, αλλά έλεγαν στη συνέχεια ότι δεν είναι και δυνατόν μια κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ επί του προκειμένου να ασκεί κοινωνική πολιτική, επιδοματική πολιτική για να κερδίζει τις εκλογές. Αυτό τους το καταλογίζουν όλοι τώρα, έτσι. Παρ' όλα αυτά, λοιπόν, έρχεται με ορμή, κάνει μειώσεις στον έμφυα, δίνει κοινωνικό μέρισμα, θα αυξήσει την επιδότηση πετρελαίου, θέρμανσης. Εσείς βέβαια λέτε ότι από τα έτοιμα, ρε παιδιά, από αυτά που είχαμε εμείς. Εμείς λέμε κάτι πιο σοβαρό που δεν το ολοκληρώσαμε στην προηγούμενη συζήτηση. Ότι. Ότι εμείς είχαμε δεσμευτεί για μεγάλα πρωτογενή πλεονάσματα, μικρότερα από το προηγούμενο, αλλά μεγάλα, το δεχόμαστε, αλλά είχαμε μια στρατηγική να μειωθούν. Δηλαδή σε όλα αυτά τα μέτρα θα μπορούσαν να κάνουν άλλο 1,8 δις μέτρα, αν είχαν ακολουθήσει τη δική μας στρατηγική, να μειωθεί το προλεώνασμα από το 3,5% στο 2,5% το 20, δίνοντας τους πιστωτές από το μαξιλάρι. Εσείς είσαστε έτοιμοι, αν παίρνετε τις εκλογές, να μειώσετε, να κάνετε επαφές για να μειωθεί το πλεώνασμα. Μα δεν είχαμε τα ανακοινώσει το σχέδιό μας, το ΖΑΠΙΟ. Ένα σχέδιο ήταν. Και ήταν ένα σοβαρό ήταν σχέδιο. Ήταν μια εξαγγελία. Ένα σοβαρή εξαγγελία. Εξαγγελία ήταν και της Νέας Δημοκρατίας ότι η πρώτη μας προτεραιότητα είναι να μειώσουμε. Ακριβώς το πράγμα. Γιώργο, το πραγματικό ερώτημα. Εσείς δεν το θεωρείτε λογικό στον κύριο Τσακαλώτο. Λογικότατο, αλλά και Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ προεκλογικά λέγανε το ίδιο πράγμα. Ναι. Θα μειώσουμε. Λέω, όχι, 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 δεν έλεγα το ίδιο. Η Νέα Δημοκρατία, αν δεν κάνω λάθος, είναι ότι οι αριθμοί του ΣΥΡΙΖΑ δεν βγαίνει, ότι έχουμε ένα έλλειμμα. Και λέγανε εδώ, η Νέα Δημοκρατία έλεγε ότι το μάτι φταίει δούρου και δεν φταίει η κλιματική αλλαγή. Αν μειώσουμε το πλεώνασμα, δεν βγαίνει η οικονομία. Το πραγματικό ερώτημα είναι από την ευθύνη του. Αυτό δεν άλλαξε για το μάτι, αυτό λέει και τώρα. Δεν λέει. Στην Αμερική δεν λέει. Στην Αμερική λέει ότι ήταν αποτέλεσμα τη κλιματική αλλαγή. Στην Αμερική είπε ότι η πρέσπιση είναι καλή συμφωνία για να μπορούμε να πάμε να κάνουμε για να πάμε για ανάπτυξη. Καλά, είπε ότι φταίει η κυρία Δούρου για τη διαχείρισή της. Φταίει η κλιματική αλλαγή για τη φωτιά. Δεν το είπαν αυτό. Το καλοκαίρι Δούρου... δεν το είπαν όμως ποτέ αυτό. Το είπαν ποτέ αυτό το καλοκαίρι. Νομίζω το λένε συνέχεια. Το καλοκαίρι, όταν έγινε το μάτι, λέγανε. Χλεβάζανε όποιος έλεγε για τη κλιματική αλλαγή. Μα μιλούσαν για τις ευθύνες της περιφέρειας. Εγώ καταλαβαίνω τώρα ότι οι πρόσφυγες είναι αποτέλεσμα. Μην κάνουμε πάλι αυτή τη συζήτηση. Πέσαμε όλοι μαζί. Είναι λογικό. Είναι λογικό. Είναι. Λέει ένας φίλος μας εδώ και τον αδικείται. Πού ξέρει ο Τσακαλώτης από οικονομία για να απαντάει στα ερωτήματά σας. Νομίζω ότι ούτε ο κύριος Ζαχαρός, ούτε ο κύριος Χατζηνικόλας. Ούτε εμείς ξέρουμε από οικονομία. Ούτε ο Γιώργος. Τουλάχιστον ξέρουμε λιγότερο από τον κύριο Τσακαλώτα. Μα είναι καθηγητής οικονομικών. Μία πολιτική ερώτηση θέλω να κάνω. Θα την κάνεις αμέσως μετά τις διαφημίσεις. Για να βγάλουμε κι εμείς κανένα φράγκο, όχι τίποτα άλλο. Κανένα ευρώ. Φράγκο Παναγία μου, έχει τελειώσει αυτό. Αλεξανδράκο μου. Βέβαια, να θυμίσουμε στον κόσμο ότι την Παρασκευή. Και εσύ και ο Γιώργος.